Είστε, βλέπω. Ωραία, τώρα σας... Χαίρετε. Ναι, γεια σας. Λοιπόν, Χαίρετε. ευχαριστούμε την ερώτησή σας. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση που έχουμε σήμερα και θα ήθελα πραγματικά να ξεκινήσω με μια ερώτηση που αφορά την επικαιρότητα και έχει να κάνει με την επανεξέταση του ζητήματος των πόσων δόσεων τελικά, πόσες δόσεις τελικά μπορούν να βγουν από ένα φιαλίδιο εμβολίου. Είναι κάποιες χώρες οι οποίες έχουν ήδη επικοινωνήσει με τη Pfizer. Η Pfizer εξετάζει το ενδεχόμενο και θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η δική σας άποψη σχετικά με αυτό, η επιστημονική, αν μπορεί δηλαδή ένα εμβόλιο το οποίο προέκυψε για συγκεκριμένες δόσεις να καλύψει περισσότερες και αν γνωρίζετε την περίπτωση κατά την οποία η ελληνική πλευρά έχει επικοινωνήσει επίσης με την εταιρεία για αυτό το ενδεχόμενο. Λοιπόν, είναι πολύ ειδική εδώ. Να ξεκινήσω ίσως η κυρία Παπά να κάνει μια σύντομη τοποθέτηση στην ερώτηση. Το μικρόφωνο σας, κυρία Παπά. Ο κύριος Ροηλίδης είναι ο... Ναι, θα πω και τον ο κύριο Ροηλίδη. Ο κύριος Ροηλίδης καλύτερα σε απαντήσει. Ναι. Ωραία, ας ξεκινήσει ο κύριος Ροηλίδης, λοιπόν. Το θέμα αυτό των 6 δόσεων που έχει το φιαλίδιο μέσα συζητήθηκε εκτενώς μέχρι και εχθές στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, παρουσία προσώπων του Υπουργείου. Είναι κάτι που έχει γίνει από την εταιρεία προφανώς, διότι κάποια δόση μπορεί να πάει χαμένη, κάποιος μπορεί να μην εμβολιαστεί σωστά και να χρειάζεται να ξεμβολιαστεί. Το φιαλίδιο είναι για 5 δόσεις και η αντίστοιχη ηλεκτρονική καταγραφή είναι για 5 δόσεις. Αν κάνει κανείς 6η δόση από το ίδιο φιαλίδιο, δεν μπορεί να προχωρήσει να κάνει τις 5 δόσεις από το επόμενο φιαλίδιο που έχει χρεωθεί. Το θέμα είναι αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η 6η δόση, έχει γίνει θέμα και στην Ευρώπη. Και οι Έλληνες, το Υπουργείο, το Ελληνικό. Η γυναίκα εμένα βάζει να πούμε, έβγαλε. Το Ελληνικό Υπουργείο σαφώς το έχει θέσει θέμα. Η απόφαση είναι που έχει πάρθει προς το παρόν, επειδή είναι η αρχή του εμβολιασμού. Προχωράμε με τις 5 δόσεις αναφιαλίδιο, χωρίς την 6η δόση αυτή τη στιγμή, εκτός αν γίνει κάποιο λάθος και δεν χρησιμοποιηθεί η 5η δόση και δεν χρησιμοποιηθούν οι δόσεις σωστά. Η 6η δόση για λόγους οικονομίας μπορεί να αρχίσει στο μέλλον, εφόσον έχουμε κάποια. Τελική ενημέρωση. Προφανώς η εταιρεία Pfizer δεν είναι πολύ υπέρ του 6ης δόσης αυτή τη στιγμή, της αλλαγής του διαγράμματός της. Ευχαριστούμε κύριε Ροηλίδη. Δεν ξέρω κυρία Παπά αν θέλει κάτι να συμπληρώσει. Είναι ακριβώς αυτό. Τις 5 δόσεις θα έλεγα και εγώ κατευθείαν και με την 6η δόση δεν ξέρω τη συζήτηση. Αυτή που την ξέρει καλύτερα ο κύριος Ροηλίδης. Ωραία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κιουμής, μια σύντομη προσθήκη. Σύντομα, είναι ακριβώς όπως υπόθηκαν από τον κύριο Ροηλίδη. Εάν θα χρησιμοποιούνταν η 6η δόση, και δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτή η άποψη, πρέπει να χρησιμοποιηθούν σύριγγες χαμηλού υπολείμματος, όπως είναι οι σύριγγες ινσουλίνης, παραδείγματος χάρη, για να μπορέσει να γίνει σωστή χρησιμοποίηση της 6η δόσης. Ωραία. Λοιπόν.